Μένουμε στο Champions League και πάμε στο παιχνίδι του ΑΠΟΕΛ που δοκιμάζεται στο Παρίσι κόντρα στην δυνατή Paris Saint-Germain. Εδώ έχουμε να κάνουμε με ένα θέμα της Παναγιάς, όπως θα λέγει ο Άγγελος Αναστασιάδης, διότι ξεκινήσαμε να θεωρούμε, διορθώνω τον πρώτο επιθετικό και λέω κάτι άλλο, το ρήμα σωστά, ξεκίνησαν να θεωρούν τον ΑΠΟΕΛ, τον αδύναμο Κρίκο, τον Σάκο του Μπόξ, στα παιχνίδια και βλέπουμε μια ομάδα συμπαγή να τρέχει σκυλίσια, να πρεσάρει ακατάπαυστα σε όλους τους χώρους και να κάνει τους αντιπάλους του να φτύνουν αίμα για να το καταβάλουν, όπως έγινε στο μάτς της Κύπρου την περασμένη αγωνιστική με εκείνο το απίθανο γκολ του Καβάνη στο φινάλε, στο 89, ας θυμάμαι καλά, όπου πεσμένος γύρισε το σώμα του, γύρισε την μπάλα, πήγε τον γκολ. Παλεύει πολύ τα παιχνίδια ο ΑΠΟΕΛ, διότι πρεσάρει σωστά, κλείνει χώρους. Αυτή τη φορά στο Παρίσι νομίζω ότι θα έχει το πιο δύσκολο έργο από την αρχή των ομίλων, διότι οι Γάλλοι είναι διαφορετικοί στην έδρα τους, πολύ πιο πιεστικοί, και είδα και κάποια site γαλλικά το απόγευμα που έλεγαν ότι είναι καιρός να δώσει και λίγο θέαμα η Παρή, διότι δεν μας έχει ικανοποιήσει. Ήταν site οργανωμένων οπαδών κλπ. Κλπ. Που περιμένουν και πιέζουν και ζητάνε νίκη με καθαρό σκορ, με μεγάλο σκορ και με θέαμα. Οπότε έχω την εντύπωση, παρότι εκτιμώ πάρα πολύ τον ΑΠΟΕΛ και το έχω δείξει με κάθε τρόπο και γραπτά και προφορικά, ότι αυτή τη φορά η Παρή μπορεί να φτάσει σε μια ευρεία νίκη που σημαίνει under. Over. Σημαίνει over, Over, over. ναι. Δηλαδή θεωρείς ότι είναι πιο δύσκολο παιχνίδι από αυτό που έδωσε ο ΑΠΟΕΛ στη Βαρκελόνη κόντρα στην Μπαρτσελόνα. Ναι, διότι στην Βαρκελόνη πήγε στο 100% της αυτοσυγκέντρωσης και την υποτίμησαν σαφώς οι Ισπανοί, ας μην λέμε ιστορίες τώρα, μπήκαν μέσα θεωρώντας ότι θα πάρουν το παιχνίδι με τρεξιματάκι προπόνησης. Ήταν κακή η Μπαρτσελόνα, το είδαμε. Τώρα όμως ο ΑΠΟΕΛ με τις εμφανίσεις του έχει κερδίσει σεβασμό και προσοχή των αντιπάλων του και η Παρή δεν θα μείνει έτσι απλά να βλέπει το παιχνίδι να σπαταλιέται, θα σφυροκοπήσει. Και γι' αυτό βλέπω over. Ωραία. Το παιχνίδι που κλείνει τον όμιλο είναι το Ajax Barcelona. Δεν ξέρω, εντάξει, είναι κλασικό ντέρμπι τα γνωστά. Νομίζω ότι φαβορή υπάρχει. Ναι, Είναι η φαβορή υπάρχει. Barcelona, ναι. Φαβορή, Θόδωρα, είναι η Μπαρτσελώνα, η οποία είναι και πληγωμένη τώρα. Έρχεται από την ανέλπιστη ήττα με την Φέλτα στο πρωτάθλημα. 0-1 σε ένα απίθανο παιχνίδι με τρία δοκάρια από την Μπαρτσελώνα, με 16 σούτ στην εστία. Και όμως το μάτς τελείωσε διπλό, διότι εκεί στα ξένα που λένε, με συγχωρείτε κιόλας, δεν απαγορεύεται να χάνουν οι μεγάλοι, οι πρωτοπόροι, οι Μπαρσελόνες, η Ρεάλ και η σχετική, αν ο άλλος είναι τυχερός, ο μικρός παίρνει το παιχνίδι. Αυτή τη φορά λοιπόν βλέπω την πεισμωμένη Μπαρσελόνα να τρέχει από την αρχή και την βλέπω να φεύγει με διπλό από την Ολλανδία και το όμορφο Άμστερνταμ. Και ουσιαστικά θα δώσει μια ευκαιρία ακόμα στον Αποέλ για να χτυπήσει την τρίτη θέση. Αυτό θα κάνει. Όχι αυτό το σκέφτεται δηλαδή η Μπαρτσελώνα και Λούις Ένρικε, αλλά έτσι φαίνεται το πράγμα, διότι η Μπαρτσελώνα είναι πολύ καλύτερη ομάδα από τον Άγιαξ, που προσωπικά δεν έχει πείσει ούτε με τις εμφανίσεις του Champions League, ούτε καν στο Ολλανδικό Πρωτάθλημα, που και εκεί έχει διάφορα ζητηματάκια και δεν είναι ο φόβος και ο τρόπος μια ομάδα που μπορεί να καθαρίσει πολύ δυνατή την έδρα της κλπ. Δεν το βλέπω έτσι καθόλου. Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ, Μανιό.